Στο τέλος όμως η ΑΕΚ πήρε την νίκη. Αυτό τι σημαίνει για εσάς? Πλέον η διαφορά σας από τον τέταρτο ΑΠΟΕΛ είναι σημαντική. Μένουν 5 παιχνίδια. Ουσιαστικά έχετε 4 αγώνες να καλύψετε από τον ΑΠΟΕΛ. Πέστε μας λίγο για τη συνέχεια, αλλά και για τη Βαλκανική Λίγα, η οποία επίσης ακολουθεί 25 του Μάρτη το παιχνίδι με την Σιγκάλ. Καταρχήν, να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ. Κέρδισε δίκαια στο τέταρτο δεκάλεπτο λόγω εμπειρίας, αν θέλετε, από τους δύο γκάρ, Χόλισγουρτ και Μπράουν. Νομίζω ήταν εξαιρετική και δύο στο τέταρτο δεκάλεπτο. Θεωρώ ότι η ομάδα μου παρουσιαστήκε πάρα πολύ ανταγωνιστική. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είπαμε να παίξουμε χαλαρά και να το ευχαριστηθούμε μετά από την ήττα που είχαμε από το ΑΠΟΕΛ. Και νομίζω ότι δεν έχω κανένα παραπονά από τα παιδιά. Η ΑΕΛ, όπως έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, δυναμώνει, επιστρέφει. Το ρόστερ μας δεν είναι για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικό σε δύο λίγκες, και στην Κυπριακή και στην Βαλκανική. Είχαμε θέσει με τη διοίκηση πριν ένα μήνα ότι ο πρωταρχικός στόχος από τη στιγμή που τέθηκε θέμα το Final Four να γίνει στην Κύπρο, ότι ο στόχος είναι αυτός. Παρόλο που οι ομάδες που θα ανταγωνιστούμε είναι πολύ, πολύ μεγάλα μπάτζετ και πάρα πολύ υπολογίσιμες ομάδες. Μετά από αυτή την ήττα που κάναμε σήμερα, νομίζω ότι είναι μονόδρομος η συμμετοχή μας και ο στόχος μας η Βαλκανική Λίγκα. Η ομάδα σας με απουσίες, ο Παναγιώτης Μάρκου, αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ, διότι είναι ένας κρίσιμος παίχτης, αλλά και οι ξένοι. Σήμερα πόσο πιο δύσκολο έγινε το έργο σου για να αποφασίσεις ποιος θα δώσει τη θέση του για τον Γκραντ? Το σημαντικό είναι με ότι, όπως έχω πει, ότι μετά από αυτή την ήττα είναι δύσκολο για να μπούμε στην τετράδα. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να το καταλάβουμε, όπως και οι φιλαθλοί μας. Δεν είναι δύσκολο γιατί ο στόχος είναι η Βαλκανική Λίγκα και εκεί μπορούν να είναι 6 παίχτες ξένοι στη 12η, να είναι 4 στο παρκέ. Οπότε όποιος και να βγει έχει χώρο για την Λίγκα. Και θεωρώ ότι από τα παιδιά μόνο μπράβο μπορώ να πω, ότι είμαι περήφανη για αυτά. Παρόλο που είναι η έκτη φορά που είναι τηλεοπτικό το παιχνίδι και δίνω συγχαρητήρια στον αντίπαλο προπονητή, αλλά δεν πειράζει γιατί όλοι θέλουμε να δούμε την ΑΕΛ να επιστρέφει και να είναι ανταγωνιστική. Όντως, ναι, μένουν 5 παιχνίδια, άρα από τη στιγμή που η προτεραιότητα σας είναι η Βαλκανική Λίγα, με τους 6 ξένους και με τους Κύπριους, πάτε για και τον τίτλο. Θα είναι μέσα Απριλίου το Final Four. Να ευχηθούμε στην ΑΕΛ κάθε καλό. Έτσι, ένα καταληκτικό σχόλιο από εσάς για τον αγώνα της Δευτέρας με την Πρίστινα και για το κάλεσμα. Φαντάζομαι που θέλετε τον κόσμο να έρθει και να υποστηρίξει η ομάδα. Όλοι ξέρουμε ότι ο κόσμος της ΑΕΛ είναι ο έκτος παίχτης. Μαζί του μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Το Final Four θα γίνει 12 με 14 Απριλίου στην Κύπρο. Έχουμε επίσημη ανακοίνωση ότι θα τον αναλάβουμε εμείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι με την Πρίστινα. Είναι μια ομάδα μεγάλης εμβέλειας. Αλλά αν κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, θα έρθουμε πρώτοι στον όμιλο και έτσι θα έχουμε θεωρητικά καλύτερο αντίπαλο, πιο βατό αντίπαλο από το Μοντενέγκρο, τη Λόφτσεν. Και θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο της ΑΕΛ και όχι μόνο γιατί είναι ένα μπασκετικό event, ο κόσμος της Καλαθόσφαιρας να αγκαλιάσει τη φετινή προσπάθεια της διοίκησης της ΑΕΛ και να στηρίξει την ΑΕΛ, γιατί αυτός είναι ένας υγιής αθλητισμός.